Γεια σας, καλώς ήρθατε. Total News Podcast, επεισόδιο 15. Άλλη μια εβδομάδα στην οποία ε, ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού δεν μας απογοητεύει από ειδήσει, δεν μας απογοητεύει από δηλώσεις και δεν μας απογοητεύει από ευτράπελα. Δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε αυτή την εβδομάδα, αλλά έχουμε να πούμε ε, λίγα και καλά μαζί με τον Τζανέτο Πουλυμενάκο. Τζανέτο, σε χαιρετώ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ε, και πριν περάσουμε... Στα του WRC που είναι η του Τζανέτου και έχουμε και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Πολύ ενδιαφέροντα συγγνώμη πράγματα να πούμε σήμερα. Να βγάλουμε από τη μέση ε, τη Φόρμουλα 1. Θα ξεκινήσω από την λίγο πιο soft ειδήση που αφορά το Μαϊάμι για να περάσουμε μετά σε αυτό που ε, διαβάζετε και στον τίτλο του podcast. Ε, το Grand Prix του Μαϊάμι είναι ένα project που η Liberty Media μαζί με τη FIA, βασικά η Liberty Media, προωθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου. Ε, με πάρα πάρα πολύ. Μεγάλη ζέση. Θέλει έναν αγώνα στην πρωτεύουσα της Φλόριντα, θέλει μάλλον έναν αγώνα γενικά στην Αμερική, αλλά ε, το Μαϊάμι θεωρεί πως είναι η καλύτερη περίπτωση, έχοντας αποκλείσει άλλες μέσα στην ε, διαδικασία επιλογής, όπως ήταν η Νέα Υόρκη, το Μπρούκλιν, ε, το Σικάγο, ε, επέμεινε τελικά στο Μαϊάμι. Το Μαϊάμι, λοιπόν, το οποίο έχει και την ε, ε, παραθαλάσσια χρειά, έτσι λόγω ε, Φλόριντα και λόγω τοπίου, ε, ε, η πρώτη... Uh, τοποθεσία απερίφθη η δεύτερη απερίφθη uh, και οι δύο ήταν uh, η παραθαλάσσια, η πολύ κοντά uh, στην uh, θάλασσα στον uh, Ατλαντικό Ωκεάνο uh, αλλά τελικά uh, η Liberty Media αποφάσισε ότι αφού δεν μας θέλετε στη θάλασσα θα πάμε λίγο πιο μέσα στην πόλη και πήγαν λοιπόν στο Hard Rock Stadium το γήπεδο των uh, Miami Dolphins, ομάδα NFL της πόλης η, το οποίο Uh, δέχθηκε, uh, μια και ο promoter του αγώνα την uh, χάνει, λέω τώρα την χάνει να είναι και συνειδιοκτήτης μόνο ιδιο... ή μόνος ιδιοκτήτη, δεν μπορώ να θυμηθώ, με συγχωρείτε uh, των Miami Dolphins uh, και uh, βρέθηκε αυτή η τοποθεσία η οποία uh, θυμίζει αρκετά Las Vegas και Caesar's Palace στην δεκαετία του 80, 81 και 82 όταν ο αγώνας έγινε στο γκαράζ του Caesar's Palace, eh, στο γκαράζ και του Hard Rock Stadium ήταν το πλάνο να γίνει ο αγώνας ήταν το πλάνο διότι χθες υπήρχε ε, υπήρξε μια εξέλιξη. Ε, χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Miami Gardens, στις πόλη δηλαδή στην οποία βρίσκεται ε, η προτινόμενη πίστα, το Hard Rock Stadium για να το πω καλύτερα. Ε, παρουσία και εκπροσώπων ε, των κατοίκων, καθώς επίσης ε, παρουσία και των ε, ανθρώπων από τη, ανθρώπων, μάλλον, την κοινότητα Miami Dade. Αυτή είναι μια ευρύτερη περιοχή που έχει μέσα το Miami Gardens. Ε, η διοικητική δομή ε, των Αμερικανικών πόλεων διαφέρει, διαφέρει από πολιτέ σε πολιτεία. Για να το πω πολύ απλά, σκεφτείτε ότι το Miami Gardens είναι η γειτονιά, το Miami Dade είναι η πόλη, η κοινότητα, ε, αλλά και οι δύο έχουν από έναν ξεχωριστό ε, δήμαρχο ουσιαστικά, γιατί έτσι αναφέρεται και στο ρεπορτάζ του CBS Miami Mayor. Ο δήμαρχο Όλιβερ Γκίλμπερτ, λοιπόν, ο οποίο είναι ο δήμαρχο του Miami, Garden, Miami Gardens, ε, ήταν αντίθετο στην ε, κατασκευή τη πίστα εκεί. Αντίθετο σε βαθμό ε, πολύ μεγάλο έω και αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, η συζήτηση όλη γύρω από, το, από την διεξαγωγή του αγώνα στο Hard Rock Stadium δεν περιστρεφόταν στο πώ, αλλά στο να μην γίνει αυτή ήταν η ατζέντα και του ίδιου αλλά και των κατοίκων. Η περιοχή αυτή είναι μια από τι ε, πιο πυκνοκατοικημένε του, του ευρύτερου Μαϊάμι, αλλά ε, και όχι μόνο πυκνοκατοικημένε, αλλά και από οικογένειε, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Τα βασικά προβλήματα που προέκυψαν και, τα, και οι αντιστάσει που προέβαλαν οι κάτοικοι αφορούσαν κυρίω τον ήχο, το περιβαλλοντικό ζήτημα, την ε, αναστάτωση λόγω του, κλείσιμο, του κλείσιματος των δρόμων. Ε, τα κλασικά, αυτά που συνήθως ακούμε για αυτές τις περιπτώσεις, αυτά που έχουμε ακούσει πλειστάκης για πολλές άλλες πόλεις που ε, αντιτίθενται στον άρθρο Φόρμουλα 1 ή οποιοδήποτε άλλο σπορ, μηχανοκίνητο σπορ που θα, αναγκαστικά θα κλείσει δρόμους. Ο Όλιβελ Γκίλμπερτ συμφώνησε εννοείται και πέρασε μάλιστα και ειδικό, μάλλον θα περάσει, ειδικό νόμο με τον οποίον θα απαγορεύει το κλείσιμο των δρόμων, που σημαίνει ότι θα απαγορεύσει και τη διεξαγωγή του αγώνα στην περιοχή. Ε, αυτό, αυτή η εξέλιξη είναι ακόμα ένα μεγάλο ε, πρόβλημα που έχει να λύσει η Liberty Media, η οποία τώρα βασίζεται μόνο, και αυτό είναι πολύ άσχημο, στο δικαίωμα να ασκήσει βέτο, ο δήμαρχος της μεγαλύτερης περιφέρειας, δηλαδή του Miami-Dade, ο οποίος ε, θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS Miami, έχει και το δικαίωμα να το κάνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε, για πολιτικούς λόγους, να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση, σε ευθεία αντίθεση, με τη βούληση και των κατοίκων, αλλά και ε, του δημάρχου Γκίλμπερτ. Το ζήτημα από εδώ και πέρα γίνεται πολιτικό. Η Liberty Media μπαίνει σε άλλη μία ε, κουβέντα που δεν έχει να κάνει ούτε το αν η πίστα θα είναι καλή, ούτε το πώ θα φτιαχτεί, ούτε τι προδιαγραφέ θα έχει. Α, ο Κάλο Χιμένεθ, που είναι ο δήμαρχο του Miami Dade, ε, δεν έχει μιλήσει ακόμα επίσημα για αυτό. Άλλωστε, η συνεδρίαση που έγινε χθε, έγινε αργά το απόγευμα προ βράδυ. Το ρεπορτάζ βγήκε ξημερώματα ε, στην Ελλάδα το βάλαμε και μες στο Total Racing οπότε δεν υπήρξε ακόμα χρόνος για περαιτέρω νέα περιτεύουν κιόλας ίσως μέχρι να υπάρξουν εξελίξεις στο κομμάτι αυτό αυτή είναι η soft ειδήση οπότε εν και το πλάνο για πίστα στο Hard Rock Stadium είναι ε, σχεδόν απίθανο ε, σκεφτείτε τώρα να πρέπει ο Περιφερειάρχης Αττικής να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη βούληση μια ολόκληρη πόλη μέσα στην περιφέρεια και του δημάρχου τη, πόσο μεγάλο πολιτικό ε, ρίσκο είναι αυτό, για να σα το φέρω στα ελληνικά δεδομένα, που έτσι κι αλλιώ η πολιτική δεν γνωρίζει πολλέ φορέ ούτε χώρα ούτε γλώσσα. Οπότε σκεφτείτε κάπω έτσι, αυτή την αναλογία και θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι να γίνει η πίστα και εκεί. Τώρα, εάν θα γίνει ποτέ αυτό ο στο Μαϊάμι, πραγματικά ε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πόσες φορές θα γυρίσουν όλο το Μαϊάμι οι άνθρωποι της Liberty Media για να βρούνε έστω και έναν άνθρωπο που να συμφωνήσει με αυτό και να μην είναι αυτός που έχει τη γη. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αρχή ήταν να συμφωνήσουν οι άνθρωποι που έχουν τη γη στο κάθε κομμάτι που θα έφτιαχνε πίστα στο Μαϊάμι Φόρμουλα 1, τώρα είναι... Και οι κάτοικοι, γιατί μπορεί, ξαναλέω, αυτό που έχει του Miami Dolphins και άρα το Hunter Stadium να συμφώνησε για την οπρομότητα του αγώνα, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να πείσει τους κατοίκους για το καλό αυτό το αγώνα. Τώρα, στην hard είδηση, στην πιο ε, ενδιαφέρουσα είδηση για τη Φόρμουλα 1 και για τα τεκτενόμενα της Φόρμουλα 1, είναι αυτό με τη Ferrari. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τα έχουμε γράψει και πολλές φορές στο Total MLGR, είναι ένα ongoing story αλήθεια είναι. Πριν από τρει εβδομάδε περίπου είχαν βγει δημοσιεύματα από το Motorsport και το Autosport ότι κάποιε ομάδε, χωρί να τι κατονομάζει, θεωρούν πως η Φεράρι δεν είναι απολύτως νόμιμη στον κινητήρα της ε, η, η κασία που θα κάνω εγώ προσωπικά είναι ότι μάλλον πίσω από όλο αυτό βρίσκεται η Red Bull όλα αυτά δεν θέλω να πάρω κανέναν οθόλευμό μου, αυτό το εικάζω λόγω των δηλώσεων του Χόρνερ ο οποίος είναι και ο μοναδικός, ο οποίος μιλάει για όλο αυτό το ζήτημα δημόσια Α, το ζήτημα αυτό λοιπόν έχει πάει πλέον σε... έχει πέσει σε μια στασιμότητα διότι ο πρώτος αγώνας μετά από αυτές τις καταγγελίες ήταν ο προχθεσινός στο Μεξικό. Για να γίνει το οτιδήποτε με τον κινητήρα της Φεράρι, για να μπορέσει να ξεκινήσει μια έρευνα και να τιμωρηθεί εάν το αξίζει η Φεράρι, δεν ε, πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια επίσημη ένσταση, μια καταγγελία. Αυτό δηλαδή που κάνει Racing Point με την Ρενό, πρέπει να το κάνει κάποια ή κάποιες ομάδες για τη Φεράρη. Μετά τον Grand Prix του Μεξικού και γενικά μετά από κάθε Grand Prix, Υπάρχει ένα ημίωρο στο οποίο κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει επίσημη καταγγελία ή ένσταση επί τη ομάδα που θέλει με αφορμή τον αγώνα. Δηλαδή, όχι μια γενική καταγγελία να πει ότι εγώ θεωρώ πω η Ferrari στο Μεξικό κατέβηκε με παράνομο κινητήρα γιατί 1, 2, 3. Αυτό που κάνει η Racing Point με τα Flanners Που ναι, μεν το πρόβλημα υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Μάλλον το πρόβλημα, το σύστημα υπήρχε πολλά χρόνια πριν. Αλλά Racing Point βρήκε την ευκαιρία στην Ιαπωνία να το κάνει αυτό. Καμία ομάδα όμω δεν βγήκε μπροστά. Από τη στιγμή που καμία ομάδα δεν βγήκε μπροστά, δεν μπορεί να γίνει το τίποτα. Το απολύτω τίποτα. Αυτό είναι για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί αυτή είναι και η σωστή διαδικασία σύμφωνα με την FIA. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Η σειρά είναι καταγγελία από μια ομάδα, ε, ακρόαση από τη FIA. Η FIA ε, αναγνωρίζει εάν αυτή η καταγγελία έχει βάση ή όχι. Αν έχει, προχωράμε σε έρευνα. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Τα προηγούμενα χρόνια αυτή η σειρά παρακαμπτόταν με. Τσάρλι Whiting, έχω ένα πρόβλημα με, την, με τον κινητήρα τη θέλω να το ελέγξει. Δεν υπήρχε καμία καταγγελία στη μέση. Ο Τσάρλι Whiting ξεκινούσε μια δικιά του έρευνα. Η FIA ξεκινούσε μια δικιά τη έρευνα και έτσι λυνόταν τα προβλήματα, ε, ή τα προβλήματα ε, χωρίς να υπάρξει η τελείω τυπική διαδικασία. Η αποστηρωμένη, αν θέλει τη διαδικασία. Ο Μάικλ Μάση όμω δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν έχει αυτή την δυνατότητα και ενδεχομένω να μην θέλει. Να μπει σε αυτό το τρυπάκι που μπήκε προκάτω το οποίο έτσι κι Είχε και μια τεράστια ε, παρακαταθήκη πίσω του και μια τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την παράκαμψη των διαδικασιών. Οπότε λοιπόν ο Μάση λέει, αφού οι ομάδε δεν κάνανε κάτι αυτό το μισάωρο που είχανε και εμεί από τη μεριά μα τι κάνουμε, σε κάθε αγώνα έχουμε το scrutineering, σε κάθε αγώνα έχουμε συστήματα ελέγχου στα μονοθέσια μέχρι εκεί φτάνουν οι δικαιοδοσίε μα, εάν δεν μα δώσετε εσεί περισσότερε μέσα από μια καταγγελία. Οπότε, επειδή πάρα πολλοί γράφουν στα σχόλια, λένε μαφία κτλ., πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ΦΙΑ ε, σε αυτό το ζήτημα έχει δίκιο όσον αφορά τον εαυτό τη. Δηλαδή, έχει δίκιο να λέει ότι δεν μπορώ να επέμβω εάν δεν μου δώσει κάποια ομάδα την αφορμή να επέμβω. Το αν θέλει η ΦΙΑ ή όχι να επέμβει, πραγματικά. Ούτε εσεί μπορείτε να το ξέρετε, ούτε εμεί ειλικρινά κανεί δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν, δεν νομίζω ότι κανεί από εμά μπορεί να γνωρίσει τα πολιτικά παιχνίδια τη ΦΙΑ σε τέτοιο βάθο που να γνωρίζει ότι η ΦΙΑ επίτηδε δεν ελέγχει κάτι ή ελέγχει κάτι αλλά κάνει τα στραβά μάτια. Όχι, παιδιά. Υπάρχουν πολλέ διαδικασίε και πολλέ δικλείδε ασφαλεία για να μην μπορέσει η ΦΙΑ να κάνει ό,τι ακριβώ θέλει χωρί δικαιολογία. Έχει πολλέ φορέ κάνει αυτά που θέλει, αλλά πάντα βρίσκει έναν τρόπο να το καλύψει με, ωραίο πελτήλημα. Τώρα έχει δίκιο Λέγοντα για την ίδια τουλάχιστον ότι αν δεν έχω καταγγελία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οπότε για τη Ferrari τα πράγματα είναι στάσιμα. Ε, ο Μπινότο ο ίδιο, για να κλείσω με αυτό το θέμα και να περάσουμε στο WRC, ο Μπινότο ο ίδιο είπε ότι είναι κρίμα, λέει, να διαβάζω τα πράγματα που διαβάζω. Δεν γίνεται να μα κατηγορούν για αυτά τα πράγματα επειδή είμαστε απλά μπροστά. Ε, το ότι έχουμε λιγότερη κάθε δύναμη βοηθά στην ε, τελική ταχύτητα που έχουμε στι ευθείε. Όλα αυτά τέλο πάντων ότι όταν ήταν η Mercedes σε αυτή τη θέση με τον τελειωτικό κινητήρα, κανεί δεν αμφισβήτησε ε, την νομιμότητά τη. Βεβαίω αυτά τα επιχειρήματα για μένα είναι τελείω καφενιακά. Είναι επιχειρήματα που κάνουν οι fans και όχι ο διευθυντή τη ομάδα οι οποία κατηγορείται. Ο διευθυντή τη ομάδα η οποία κατηγορείται θα έπρεπε να λέει: Ελέγξτε μα, σα καλούμε. Παρ' όλα αυτά, ε, ο Ματία Μπινότο έχει αποδείξει πολλέ φορέ ότι είναι έω ε, και ανίκανο σε αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση η στάση του. Η στάση των άλλων ομάδων είναι αυτή. Που θα καθορίσει το αν η Ferrari θα τιμωρηθεί ή όχι, εάν το αξίζει προφανώ. Αυτά λοιπόν για Μαϊάμι και Ferrari, και περνάμε στον αξιότιμο συνάδελφο Τζανέτο Πολιμενάκο, να μα πει τα δύο η νέα, νέα του, του κόσμου του Ράλι. Είχαμε ένα πολύ σπουδαίο νέο, το οποίο δεν το πολύ βλέπω να έρχεται. Την Παρασκευή, πριν καν τελειώσει, η μέρα στο Ράλι Ισπανία βγήκε η είδηση από το Autosport και τον David Evans ότι ο Τάνακ έχει υπογράψει με τη mm Hyundai -hmm. και αυτό έφερε πολλές συζητήσεις ο Σερισμουάρ για το αν όντω ισχύει τι θα γίνει με τη θέση του στη, στη Toyota, πως θα είναι η σχέση του με το Νεβίλ στη νέα ομάδα από του από το χρόνου αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση περιμένουμε να σου πω δεν είχε περίμενα να βγει χθε ή σήμερα, αλλά ακόμα μέσα στη στιγμή που γράφουμε αυτό το podcast, δεν έχει βγει κάποια επίσημη είναι, ανακοίνωση. Είμαστε πρωί Τετάρτη, γύρω στη μία το μεσημέρι, και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Ναι, οπότε περιμένουμε να δούμε, αλλά λογικά ισχύει. Yeah. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει βγάλει ο David Evans σαν και να μην είναι αληθής. Η αλήθεια είναι ότι και το Ότοσπορτ γενικά σαν μέσο ότι βγάζει και είναι πρώτο δηλαδή σαν ρεπορτάζ δεν πέφτει έξω. Τώρα το ζήτημα είναι ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε τα γίνει με την Toyota η οποία θεωρητικά θα μείνει χωρίς έναν πρωτοκλασσάτο οδηγό σε καλή ηλικία και πρωταθλητή εννοείται. Ναι, στην Toyota φαίνεται ότι λογικά θα παραμείνει ο Μίξ σύμφωνα και με τις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο Μάκινεν. Σύμφωνα πάλι με τον David Evans έχει υπογράψει ο Ροβάμπερα Και λογικά και θέση στην ομάδα για κάποιους αγώνες θα έχει και ο το Κατσούτα που είναι στην ε, Ακαδημία της Toyota και δήλωσε και πριν το Ράλλι Ισπανίας ότι θα κάνει κάποιες εμφανίσεις το 2020 με το Γιάρη. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μια ομάδα η οποία μας είχε συνηθίσει στο να έχει τον Τάνακ, δηλαδή έναν πολύ γρήγορο και frontrunner οδηγό, ξαφνικά ίσως να μείνει με δύο πολύ νέους ή έναν πολύ νέο και έναν Μικ, ο οποίος όσο γρήγορο και αν εμφανίζεται κάποιες φορές, εντάξει είναι και σε μια ηλικία πια που δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο του συμβόλαιο στο WRC σε μεγάλη ομάδα κιόλα. Ε, όσον αφορά τη Citroën, Τώρα, επειδή θα σε ρωτήσω για τον Νόσμπερκ, το βλέπαμε χθε τι συμμετοχέ. Όντω υπάρχει το ενδεχόμενο να τον αποσύρουν λόγω του ότι κρίθηκε το πρωτάθλημα. Κοίτα, τι απόλυτε συμμετοχέ είναι. Η, της, πήρε την έκκληση από τη στι 16 του μήνα, πριν το ράλι Ισπανία, που η Σιτρόεν είχε δηλώσει τον Όσμπερκ αν ο Ω ΣΓΕ είχε παραμείνει στο πρόθυμα, οπότε δεν το θεωρώ απίθανο να αποσύρει τη συμμετοχή. Δηλαδή θα... θα, μου κάνει έκπληξη άμα τρέξει τελικά ο Α, τόσο πολύ. Ναι, δεν νομίζω. Η Σιτρόεν δεν παλεύει για τίποτα πλέον, ούτε στο πρόθυμα των οδηγών, ούτε στο κατασκευαστών. Οπότε δεν νομίζω να τρέξει ο Ωστμπεργ. Καλώς. Θα δούμε σύντομα, λογικά, την άλλη εβδομάδα θα πλησιάζουμε πιο κοντά ή και την παράλληλη γιατί ακόμα έχουμε μέχρι 17... Όχι 17, πόσο είναι ο αγώνας, έχω ξεχαστεί. 14 νομίζω. Ε, το τρίμερο, ναι, 14, 15, 16, 17 είναι η Κυριακή, ναι. Ε, μέχρι τις 14 έχουμε δύο εβδομάδες, λογικά την επόμενη θα, θα βγει και η τελική λίστα. Ε, αυτά από WRC και από MotoGP ε, έχουμε το ελαφρύ... Ε, να το θέσω ως, ε κράξιμο, μια νύξη. Ε, το λες κράξιμο, το λες, το λες. Το λες, κράξιμο, διότι ο Αλμπέρτο Πιούτζι, Πιού, πραγματικά, συγχωρέστε με δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ πώς πρέπει να προφέρει στο επίπεδο του ανθρώπου, ο team principal της Repsol Honda, για να το πω πιο απλά, α, έκανε κάποιες δηλώσεις είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, τα γράψαμε και στο Total Racing τα έγραψε ο Δημήτρης Βούρδας. Ο Αλμπέρτο Πιούτζ, λοιπόν, Uh, μίλησε για το ότι η Repsol Honda είναι πολύ κοντά uh, στην Δουκάτι για το προτάσμα των uh, ομάδων, uh, τον, uh, δηλαδή των Repsol Honda, Δουκάτι, LCR Honda, δηλαδή το προτάσμα που αφορά τις ομάδες ανεξάρτητα από τι μοτισκλέτα έχουν. Η Repsol Honda λοιπόν είναι μόλις ένα βαθμό πίσω από την Δουκάτι Corsair, δηλαδή από την εργοστασιακή Δουκάτι. Uh, αυτή τη στιγμή uh, ο Μάρκετ έχει προσφέρει από τους 408 βαθμούς της ε, Repsol του 375. Ο Λορένθο έχει δώσει μόλις 23 και ο Στέφαν Μπράντελ που είχε έρθει ως αντικαταστάτης του σε τρεις αγώνες, 16. Μόλις 7 λιγότερους από τον Λορένθο. Ο Πιούτζ λοιπόν είπε ότι θα ήταν φανταστικό να κάνουμε το Triple Crown, δηλαδή και κατασκευαστέ και ομάδε και οδηγού. Το οδηγού το έχουμε κλείσει ήδη. Ο Μάρκ προσπαθεί πολύ σκληρά και το έχει κερδίσει το τρίτο των ομάδων με αυτέ τι συνθήκε, είναι φανταστικό. Εάν κερδίσουμε και τον κατασκευαστών με τέτοιον Λορένθο, θα ήταν τρομερό! Λοιπόν, ο Λορένθο, ο οποίο φέτο και με τραυματισμού έχει ταλαιπωρηθεί και σε πολύ κακή κατάσταση βρίσκεται και πολύ κοντά στην απόσυρση, στην αποχώρηση βρέθηκε και με την Ντουκάτι μιλάγε για να πάει στην ομάδα το 2021. Ένα χαμό απίστευτο, έχει έρθει και ο Ζαρκόντρα να κάνει τρει αγώνε και εκείνα που έχει γίνει το πανηγύρι με τις φήμες, δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαγράψουμε και τι να πρωτοπιστέψουμε. Ε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα στη Repsol Honda, ο Mark Marquez ε, πάει για ανανέωση συμβολέου, αυτό είναι το σημαντικό για τους Ιάπωνες ε, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ε, με τον Λορένθο, ο οποίο έχει άλλη μια χρονιά συμβόλαιο, αλλά μην θεωρήσετε ότι είναι και πολύ πιθανό να τη βγάλει. Ε, οι σιρήνες βαράνε και από την Ντουκάτη αλλά και για το σπίτι του, δηλαδή να αποσυρθεί τελείω. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο είχε δηλώσει πριν από μερικού μήνε ότι εγώ θα βγάλω τη χρονιά κανονικά και το 21, και το 20, συγγνώμη, και θα δούμε για το 2021. Αυτά λοιπόν, Τζανέτο, που λέμε να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Ε, που ήρθε και κάναμε για άλλη μια φορά το δίδυμο τότε το news podcast. Είμαστε εμεί, ε, όπω φαίνεται τελικά. Αυτό ήταν ένα ακόμη επεισόδιο, το 15ο ε, τη ε, σειρά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε στο YouTube, ένα subscribe για να παίρνετε όλες τις ενημερώσεις για τα νέα μας βίντεο. εννοείται να διαβάσετε το Total στην για όλα τα, τα, επόμενα και τα σημαντικά νέα. Έρχονται δύο αγώνες μαζί πάλι με Grand Prix Μαλαισία στο MotoGP και Grand Prix Αμερικής, Ενωμένων Πολιτείων της Αμερικής στη Φόρμουλα 1. Πιθανότατα θα έχουμε και πρωταθλητή το Lewis Hamilton εκεί. Οπότε αυτά και εμείς ανανοιώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα το Total News Podcast. Γεια σας.